μια διευκρίνηση σχετικά με την Επιτροπή Διαβούλευσης που δεν παρευρεθήκαμε. Δηλαδή, η θέση μας ήταν σαφής, είμαστε κατά του θεσμού και γι' αυτό δεν παρευρέθηκα εκείνη την ημέρα. Κατά τα άλλα, τώρα για τον προϋπολογισμό, οι αυξημένες απαιτήσεις των Δήμων από το κράτος σε σχέση με τις αυξημένες όμως αμοιβαιότητες που έχει και τις δαπάνες που καλείται να αντιμετωπίσει σε σχολεία, σε μεταφορές και όλα αυτά, έχω την εντύπωση ότι θα φέρει τον προϋπολογισμό αυτό πολύ πίσω. Με τους περιορισμένους πόρους από το κεντρικό κράτος, αυτό το αποτέλεσμα θα έχουμε. Και θα έχουμε μεταφορά ελλημάτων στο επόμενο έτος ή κάποιες αναδιορθώσεις σε αυτό το έτος. Εμείς λέμε την πλήρη και επαρκή κρατική χρηματοδότηση της τοπικής διοίκησης από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και επίσης την επιστροφή των παρακρατηθέντων. Τα χρήματα αυτά ανήκουν στους εργαζόμενους. Έχουν αφαιρεθεί άμεσα ή έμεσα από τα εισοδήματά τους και αναπληρώνονται από πρόσθετους φόρους και τέλη που επιβάλλονται σε βάρος τους. Κανένα συμβιβασμός από το δικαίωμα διεκδίκησης για την επιστροφή τους. Αυτά ήθελα να πω και με τις επιπλάξεις αυτές θα το ψηφίζω αυτό το προϋπολογισμό.